Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αρχοντικό κοντά στη θάλασσα. Το ξύλο του θυμόταν όλους τους ανθρώπους που είχαν έρθει στο μπαλκόνι του για να πιούν βύσσινο το βράδυ κάτω από τα αστέρια. Εκείνη τη νύχτα όμως έγινε ένα θαύμα. Στο μπαλκόνι καθόταν ο μαθητής και ο δάσκαλος. Εξέταζαν τι θα γινόταν στο μέλλον. Ξαφνικά μία κοπέλα άνοιξε την πόρτα. Είχε έρθει από μια άλλη εποχή. Ήταν το 1888. Τους πλησίασε. Κάτι ήθελε να τους πει. Ο μαθητής σηκώθηκε σιωπηλός και κάθισε πάνω στο δεξί μπράτσο της πολυθρόνας του δασκάλου, αφήνοντας τη δική του για την κοπέλα. Εκείνη κάθισε δίχως να αγγίξει τα λουκούμια του μικρού τραπεζιού. Περίμενε το σύνθημα. Ο δάσκαλος έκανε μία κίνηση. Τον κοίταξε και θυμήθηκε το άλλο βλέμμα. Ήταν σαν να ήταν και πάλι κοντά της μετά από τόσα χρόνια. Δεν ήταν στο εργαστήριό του, ούτε στον κάμπο της, αλλά ένιωθε την ίδια φιλία πάνω από τη θάλασσα. Τότε τα λόγια της άρχισαν να δακρύζουν. Ο δάσκαλος των χρωμάτων έκλεψε το γαλάζιο για να το βάλει στο καπέλο της, δεμένο σε ένα κόμπο, και ένα κομμάτι ήλιου για το κεφάλι της. Όσο για τα ποά, δεν τα ξέχασε και έπιασε το τριαντάφυλλο του λουκουμιού για να στολίσει το φόρεμά της. Έτσι ζωγράφισαν το μέλλον πάνω στο μπαλκόνι.